καταρχήν, βεβαίω, όλοι σεβόμαστε την οριμότητα και τη σοφία του λαού, διότι προφανώ θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε από ιστορικά παραδείγματα ότι όταν ένα λαό είναι σε κατάσταση πάθου, σε κατάσταση φοβερή ένταση, όταν έχει να πληρώσει όλου του φόρου που έχει να πληρώσει και να πληρώσει και τι αμαρτίε τη ανυκανότητα, τη ανεπάρκεια και των καθυστερήσεων αυτή τη κυβέρνηση επί δύο χρόνια, δεν είναι σίγουρο ότι θα πριτανεύσει η λογική στο τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι ένα, κατά τη γνώμη πάρα πολύ βασικό. Ένας λόγος που έλεγε παλιά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι δεν ήθελε να κάνει δημοψήφισμα για να μπούμε στην ΕΟΚ διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ ήταν εναντίον τότε εκείνη mm -hmm. την εποχή. Ένα δεύτερο θέμα είναι για μένα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό ότι δημιουργεί μια φοβερή αίσθηση αβεβαιότητα και στους έξω. Δηλαδή, οι έξω τώρα έχουν και την πρόσθετη αβεβαιότητα ενό δημοψηφίσματο. Βλέπουν ότι η χώρα είναι γενικώ σε μια παράκουση πολιτική, κοινωνική κτλ. Βλέπουν ότι το κράτο δεν δουλεύει, βλέπουν ότι μια κυβέρνηση δεν έκανε τη δουλειά τη. Τώρα δεν μα στάνουν όλα αυτά. Θα έχουν και την αβεβαιότητα τι θα αποφασίσουμε εμεί και το αν θέλουμε αυτή τη σήμαση ή όχι, Πασίτο. Και αναρωτιέμαι αν ήταν σε γνώση των εταίρων μα αυτή η πρόθεση του Δεν πρόθεση νομίζω ότι ήταν σε γνώση, διότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το θυμάμαι σαν σήμερα, ότι τη μέρα που το ξαναείπε το θέμα του δημοψηφίσματο ο κ. Παπανδρέου, είχαμε λάβει όλοι μα mm -hmm. οι ρεπόρτε, οι που έχουμε, τηλεφωνήματα από, την, από τη Φραγκφούρτη, από τι Βρυξέλλε και αλλού, ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Και νομίζω ότι η αγωνία του είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι. Υπάρχει και το θέμα, εάν αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε πάση να μείνουμε στο ευρώ και πάμε στη δραχμή, Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, την οποία θα δούμε ποιο θα την πάρει στο τέλο. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω και να τα δούμε τα πράγματα συγκεκριμένα. Στο επίκεντρο αυτού του δημοψηφίσματο θα είναι οι αποφάσει, το πακέτο των αποφάσεων τη 26η Οκτωβρίου. Σωστά. Ε, έστω ότι έχουμε ένα ναι από το λαό. Έτσι όπω πιστεύει ότι τελικά θα συμβεί ο Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό θα σημαίνει τι, Αλέξη, για να δούμε μετά και τι θα σημαίνει το όχι, πιθανά. Καταρχήν πρέπει να δούμε πότε θα είναι έτοιμη αυτή η συμφωνία. Έτσι, δηλαδή μπορεί να πάρει αρκετό καιρό να, να τη δούμε σε χαρτί αυτή τη συμφωνία. Mm -hmm. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είναι δηλαδή, σε ένα μήνα έτοιμη όπω πιστεύουν κάποιοι. Εκτιμήσει μιλούσαν και για τον Ιανουάριο. Εγώ έτσι θυμόμαι. γιατί είναι οι αρχέ του επόμενου έτσι, εν Οπότε έχουμε αυτό το, 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 θέμα, το πόσο καιρό θα πάρει δηλαδή, αυτό. Και μετά βεβαίω έχουμε, θα έχουμε μια συμφωνία στην οποία θα έχει δουλέψει όλη η Ευρώπη. Η Μέρκελ, ο Σαρκοζή, οι τραπεζίτε όλοι θα έχουν δουλέψει όλου αυτού του μήνε για να φτιάξουν αυτή τη συμφωνία και μετά θα υπάρχει η αίρεση η πολιτική το αν η Ελλάδα συμφωνεί mm -hmm. στο τέλο σε ένα δημοψήφισμα ή όχι. Επαναλαμβάνω, πρέπει να σεβαστούμε βεβαίω αν τελικά πάμε στο, στο λαό και ο λαό θα αποφασίσει. Προφανώ ο λαό θα έχει την οριμότητα και τη σοφία να αποφασίσει ό,τι χρειάζεται. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μέσα τι συνθήκε που υπάρχει και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν πάμε σε δημοψήφισμα τον Ιανουάριο, είναι προφανέστατο, δηλαδή μόνο ένα ανόητο το καταλαβαίνει, ότι η χώρα από τότε, από τώρα μέχρι τότε, θα είναι μπλεγμένη σε ένα ατέλειωτο καυγά. Ποιο έχει δίκιο, ποιο δεν έχει, τι ακριβώ σημαίνει αυτό το πράγμα. Το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ υγιέ από μια όψη, αλλά απ' την άλλη δεν θα δουλεύει τίποτα. Ποιο θα πάει να πληρώσει την εισφορά του ή ποιο θα πάει να πληρώσει τη ΔΕΗ όταν θα ξέρει ότι υπάρχει ένα δημοψήφισμα το οποίο τον περιμένει μετά από ένα μήνα. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά καταστροφικά. Και ειδικά στην αξιοπιστία μα στο εξωτερικό. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθο, κατά τη γνώμη μου. Βεβαίω, μπορεί να βγει για τη χώρα, να αποφασίσουμε να μείνουμε στο ευρώ και να είναι όλα καλά στο τέλο. Αλλά θεωρώ ότι έχει πάρα, πάρα πολλού κινδύνου. Ε, με πληροφόρησαν μόλι τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία, θα μα τα πει αναλυτικά και η Έλλη φίλου, αποφάσισε να μην πάει καν στη Βουλή στην διαδικασία τη παροχή ψήφου εμπιστοσύνη προ τον Πρωθυπουργό. Ε, Αλέξη, για ποιο λόγο ζητά ψήφο εμπιστοσύνη ο Πρωθυπουργό. Εντάξει, τώρα γενικώ Είμαστε σε μια κατάσταση, ο κόσμο περιμένει δύο πράγματα: ηγεσία και ενότητα. Δύο πράγματα. Δεν περιμένει πολλά πράγματα από του πολιτικού του, νομίζω, ο Έλληνα αυτή τη στιγμή. Τώρα, από τη μια δεν βλέπουμε ηγεσία και βλέπουμε να παραπέμπτονται τα πράγματα σε δημοψήφισμα και κάποιε γενικόλογε συζητήσει. Και από την άλλη, ο ένα να μην πηγαίνει στη Βουλή, ο άλλο να δεν αναγνωρίζει να, να ζητάει από τον πρόεδρο να παρατηθεί. Πραγματικά, νομίζω ότι ο κόσμο θα τρελαθεί στο τέλο. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί ο κόσμο υποφέρει, καταλαβαίνει ότι είμαστε σε μια μαύρη τρύπα αυτή τη στιγμή, Περιμένει κάτι παραπάνω από αυτού του είδου τι κινήσει, νομίζω. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι λέω όχι στι εκλογέ, γιατί αυτό θα ήταν υπεκφυγή και θα δημιουργούσε διχόνοια στον κόσμο. Αυτό το δημοψήφισμα δεν δημιουργεί αναρωτιά με μεγαλύτερη δυσκολία Δεν ξέρω σε ποιο κόσμο λέει ότι έχει βιαστεί στο μυαλό του κ. Παπανδρέου να μα κάνει τη Δανία του Βορρά. Ε, δεν είμαστε η Δανία του Βορρά και ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το δημοψήφισμα, η συζήτηση για το δημοψήφισμα δεν θα γίνει με του όρου που γίνεται στη Δανία και όταν πρέπει να απαγορευτεί το ψάριμα του μπακαλιάρου Είμα. ή όχι. Είναι προφανώ ένα πολύ πιο α, ζεστό και καυτό θέμα. Βλέπουμε σε τι κατάσταση είμαστε γενικώ όλοι και πώ είναι ο δημόσιο διάλογο και μπορούμε όλοι να καταλάβουμε πώ θα εξελιχθεί. Είναι...